γελιοποιούνται. Πιστεύω εσείς δεν θέλετε να γελιοποιηθείτε. Επουδενή δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα ισχυριστεί ότι το Ρίκος Δινά ήταν μια ανώνυμη εταιρεία. Επουδενή δεν είμαι αυτός που θα ισχυριστεί ότι το Ρίκος Δινά ήταν δημόσιο. Έτσι. Εντάξει. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Το είπατε έτσι. Έχει μια ιδιομορφία έτσι. Έρχεται. Μάθατε ότι ήρθε ένας υπουργός το 1992 με νόμο να πει να γίνει αυτό το νοσοκομείο, ε. Το ξέρω, το γιατί και έχω παρακολουθήσει όλη την ιστορία. Έχετε στην παγκόσμια ιστορία άλλη τέτοια περίπτωση στο μυαλό σας που ένας ιδιώτης θέλει να κάνει ένα νοσοκομείο και βγάζει νόμο και ασχολείται και ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δύο περιπτώσεις ακόμα έχω. Ναι, για πέστε μου. Τον Νάσο και τον Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Να, γεια στο στόμα σας. Πολύ καλά τα λέτε. Είπατε λίγο πριν, δεν θέλατε να μπείτε εσείς στις ομάδες που άλλους τους γράφανε παρόντες και άλλους απόντες. Γιατί κάτι υπονοήσατε, φαντάζομαι. Ποιες είπατε παρόντες πριν για τους αργόμισθους. Α. Ότι για τα φαντάσματα. Α. Ότι εγώ δεν ήθελα να μπω στις ομάδες. Ότι δεν ήθελα να μπω, δεν είπατε για πράγμα. Έτσι. Το σημείωσα. Δεν πειράζει όμως. Παρότι μπορεί να το είπατε εν τη ρήμη του λόγου. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Χτυπάνε κάρτα στο Ρίκος Δινάν. Αν χτυπάνε. Κάρτα, πώς το λένε. Δεν χτυπάνε κάρτα. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Α, καφενείο. Ούτε υπογράφουν. Υπάρχει παρακολούθηση, αλλά δεν χτυπάνε κάρτα. Δηλαδή, πώς παρακολουθείτε. Με κάμερα. Το κάθε τμήμα. Όπως μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν έχουν κάρτες. Έχουν διευθυντές, έχει προσταμένους. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάνετε λάθος. Έχουν και κάρτα. Σε πολύ λίγες. Σε πάρα πολλές. Αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν αυτό. Πώς γίνεται στο Ρίκος Δινά να μας πει. Υπάρχουν οργανωμένα τμήματα. Υπάρχουν διευθυντές, προϊστάμενοι. Ναι. Και τι γίνεται λοιπόν. Καταγράφουν, παίρνουν παρουσίες κάθε μέρα. Σε ένα χαρτί, πολύ αμφιβάλλω. Συγγνώμη. Μιλάω με τον αντιπρόεδρο. Το ξέρω. Είμαι σίγουρος, έτσι. Και ο αντιπρόεδρος έχει πέσει στην αντίληψή του, όπως μας λέει, και ο αντιπρόεδρος δεν κάνει τίποτα. Έκανα. Όχι, ένα λεπτό. Εδώ ρωτάω, άστο τώρα αυτό που πήγα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να έχω και ένα άλοθη. Εδώ κάθε μέρα. Εγώ έρχομαι εδώ και ακούω ότι εδώ πέρα κάποιοι έρχονται, κάποιοι δεν έρχονται ή εν πάση περιπτώσει το σύστημα, δεν υπάρχει σύστημα. Υπάρχει σύστημα ή δεν υπάρχει. Το νοσοκομείο διοικείται από ένα όργανο και αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ρωτάω, υπάρχει σύστημα ή δεν υπάρχει. Υπάρχει σύστημα οργανωμένο με διευθύνσεις, προϊσταμένους. Ρωτώ λοιπόν, παίρνει παρουσίες και απουσίες. Όλοι παίρνουν. Απλά σας λέω, δεν τα γράφουν σε ένα χαρτί. Σας ρωτώ, με όποιο τρόπο παίρνει παρουσίες και απουσίες. Προφανώς αυτός είναι ο ρόλος του διευθυντή. Ωραία. Ο κύριος Λιαρόπουλος έχει λοιπόν μια μελέτη την οποία την έχετε. Μου την είχε δώσει τότε. Βέβαια την έχετε. Μην πείτε όχι, γιατί είναι μέσα στο χρονικό σας. Δεν υπάρχει. Είπα, έτσι, ένα λεπτό. Δεν τα λέει λοιπόν κάποιος, όχι της Νέας Δημοκρατίας, τότε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι μαζί. Εγώ έχω μείνει, είμαι παλαιοημερολογίτης, έχω μείνει στα παλιά. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος πολιτικός αντίπαλος, Λιαρόπουλος, που πάει και γράφει τον άντρα της κυρίας Γεννηματά. Ποιος είναι ο άντρας της κυρίας Γεννηματά? Ο κύριος Τσούνης που ανέφερε πριν. Ο κύριος Τσούνης, ναι. Δεν υπάρχει θέμα πολιτικής αντιδικίας. Γράφει 10 ονόματα ο άνθρωπος. Και λέει, αυτοί δεν έρχονται για δουλειά. Και λέει δίπλα πόσο παίρνει ο καθένας. Ερωτώ τον αντιπρόεδρο, ταυτόχρονα είναι και δικηγόρος. Αυτοί που παίρνανε λεφτά και δεν πρόσφεραν υπηρεσίες, κατά Λιαρόπουλο, που αν δεν κάνω λάθος ο Λιαρόπουλος Πασόκ του κεράτα από τη γέννα του. Εσύ τίποτα δεν είσαι. Αυτός πέρασε από 15 κρατικές θέσεις. Μετά πήγε στο ποτάμι. Για να λέει γερούργερα. Αυτός που έπαιρνε τα λεφτά τώρα έχει διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα. Δηλαδή έκανε παράνομο πλουτισμό. Το ερώτημα ποιο είναι, αν κάποιος έχει διαπράξει. Εάν αυτοί που λέει ο Λιαρόπουλος έπαιρναν λεφτά και δεν δούλευαν. Υπάρχει άρθρο στον ποινικό κώδικα που λέει, κύριε, εσύ τιμωρείσαι για παράνομο πλουτισμό. Υπάρχει. Θα σας απαντήσω και θα καταλάβετε την απάντησή μου. Αλίμονο. Ότι σας απαντάω, δεν είμαι πολύ έξυπνος, αλλά θα την καταλάβω. Αυτό ακριβώς έφερα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όποιος δεν δουλεύει να φεύγει. Τώρα, το όνομα που μου αναφέρετε για το... Αφήστε το όνομα. Το λέει ο Λιαρόπουλος, εγώ το αναφέρω. Ο Λιαρόπουλος το λέει. Και το λέει και μια κυρία Παπαδάκη που αν πραγματικά αυτή τη διόρισε η κυρία Γεννηματά στο Εσουρού, τώρα καταλαβαίνω γιατί μας έστειλε και αυτό το γράμμα. Για να τα ακούει και ο κόσμος και εσείς για να μου απαντήσετε. Να μου απαντήσετε. Ακούστε λοιπόν. Η κυρία Θεοδώρα Παπαδάκη, δικηγορίνα, λέει.
Επειδή λέει, όπως ξέρετε, έχει πουληθεί το ίδρυμα. Τι είναι η κυρία Παπαδάκη, συγγνώμη, δεν την ξέρω. Τι είναι η κυρία Παπαδάκη, τώρα, τότε, κάποτε. Γιατί και αυτή έχει μια διαδρομή μεγάλη. Τώρα είναι ανεξάρτητη. Τις ξέρετε, τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτή είναι τώρα εσουρού. Τώρα όμως που υπογράφει και μας έστειλε ένα γράμμα εδώ επίσημα, μας λέει η προεδρεύουσα αντιπρόεδρος είμαι. Του Τινάν. Και με λένε Θεοδώρα Παπαδάκη. Του Τινάν. Του Κιέν. Του Κιέν. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Νικολόπουλο, μπορώ να σας διακόψω κάτι. Αυτό που λέτε είναι βεβαιωμένο ότι έχει διοριστεί στο εσουρού η κυρία Παπαδάκη τώρα. Μάλλον θα λείπατε, το είπε χτες ο μάρτυρας ο κύριος Ντάσκας. Ίσως να λείπατε εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν έλειπα καθόλου. Λέει λοιπόν, κατ' επέκταση λέει, δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία του νοσοκομείου, καλά λέει, το ΚΙΕΝ πια, ούτε και καμιά σχέση με το προσωπικό του. Και πάλι καλά δεν λέει. Όμως θέλει να προχωρήσει παραπάνω. Ούτε μπορώ, λέει, να ελέγξω τις συμβάσεις του κυρίου Αντρέα Τσούνη και του νοσοκομείου, αλλά ούτε και την εφαρμογή τους. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Τώρα γιατί στέλνει το γράμμα, θα δείτε. Αυτό όμως, λέει, που μπορώ να βεβαιώσω, είναι τα όσα ισχυρίζεται ο κύριος Τσούνης. Η κυρία Προεδρεύουσα λέει, να σας βεβαιώσω τι λέει ο κύριος Τσούνης. Στο συνημμένο έγγραφο που μου απίφθινε ο κύριος Τσούνης, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του με το νοσοκομείο, δεν ασκήθηκε εναντίον του καμιά πειθαρχική διαδικασία ή έλεγχος για θέμα εργασιακό ή ηθικής τάξεως. Να σας πω, κύριε Μάρτης, αυτό σημαίνει ότι πήγαινε για δουλειά? Επειδή δεν του ασκήθηκε κανένας έλεγχος, σημαίνει ότι πήγαινε για δουλειά? Ο κύριος Τσούνης, για τον οποίο μιλάμε. Για τον κύριο Τσούνη δεν μιλάμε. Η κυρία Παπαδάκη μόνο για τον κύριο Τσούνη νιώθει την ανάγκη να πει κάτι. Για τους άλλους, για την κυρία Παναγιωταρέα, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν προκύπτει από τα έγγραφα. Ήταν διοικητικός ή ιατρικό προσωπικό? Ο κύριος Τσούνης. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο. Πρέπει να ζητήσουμε πόσες. Πόσα δόντια έβγαλε στο Ερίκος Δινάν, πόσα σφραγίσματα έκανε. Κάντε μου τη χάρη, το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά, το εκλαμβάνομαι. Γιατί εχθές είπα ότι αυτό που δεν είναι μόνο νομικό ζήτημα, αν είναι, γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Αντιπρόεδρο, αν και ο ποινικός κώδικας, δεν είναι μόνο ηθικό ζήτημα, είναι και μείζον πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή στη Γαλλία το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταποντίστηκε για μια τέτοια περίπτωση. Και εδώ σήμερα δεν γράφεται παρά μόνο σε 1-2 εφημερίδες και δεν έπαιξε κανένα κανάλι. Και όχι μόνο όταν δεν γίνεται αυτό, μας ρωτούν και έξω και λέει, μήπως ρε παιδί μου δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ρωτάω εσάς λοιπόν. Ωραία. Εσείς τι έχετε να μας πείτε? Υποβάλατε το αίτημα, καταγράφτηκε. Ρώτησα όμως και θέλω την απάντηση. Μετά, κύριε Χριστοφλόπουλο. Ρώτησα για τον ποινικό κώδικα. Εντάξει, το είπατε. Να απαντήσει. Να θέλω. Απαντήσει, βέβαια. Ναι. Για τον ποινικό κώδικα δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που μπορώ να πω εγώ. Και αυτό που έκανε είναι ότι ήθελα όποιος δουλεύει να μείνει και όποιος δεν δουλεύει να φύγει. Αυτό σας ρώτησα. Μου ρωτήσατε αν είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό με ρώτησα. Ναι. Και σας λέω δεν ξέρω, δεν είμαι ποινικολόγος. Α, δεν ξέρετε. Δεν τελειώσατε τη νομική εσείς? Δεν είμαι ποινικολόγος. Εντάξει. Ωραία, δεν πειράζει. Έτσι απαντάει ο Μάρτιν. Καλά κάνει. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Δεν λοιπόν, διακόπτω κανένα. Δεύτερον. Αλλά εντάξει. Να σας πω, όσοι μπορεί να πήραν δώρα από το Ερίκος Δινάν, αυτοί είναι δωρεολήπτες? Εδώ έχω απάντηση και θεωρώ ότι αν το ξέρανε. Πήραν δώρο. Ότι πήραν δώρο με κτήματα του Δινάν. Κοιτάξτε να σας πω. Απαντήστε μου όπως θέλετε. Όπως θέλω. Όχι όπως θέλω από καπρίτσιο, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ. Πάντε να μου το γυρίζετε γύρω-γύρω. Αλλά εντάξει, δεν βαριέστε. Όλο βέρδο σας διόρισε, καλά κάνετε. Εγώ μπορώ να στείλω ένα δώρο σε εσάς. Εσείς που λαμβάνετε το δώρο, ξέρετε αν το πλήρωσαμε από την τσέπη μου ή από τον Δινάν? Σωστό αυτό. Αν το ξέρω, αν εσείς το ξέρετε ότι είναι από τον Δινάν, ναι. Είναι δωρεολήπτες. Μάλιστα. Πρέπει να το ψάξουμε. Πρέπει να το ψάξετε. Πρέπει να το ψάξετε. Γιατί αυτό για μένα είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Για τον αποδοχή. Να πάμε όμως. Ωραία. Τα δώρα λοιπόν από το Λαλαούνι ήρθαν χτες κάτι αποδείξεις από το Λαλαούνι. Πράγματι, στις κυρίες των υπουργών ή σε άλλους που πήγαν τα δώρα Λαλαούνι, αποκλείεται να πήγαν, καταλαβαίνετε, σε απλούς ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Σε κάθε δικαστή, σε κάθε. Λοιπόν. Εκείνες δεν το ξέρανε, οι εκείνοι, όπως δεν ξέρανε και από τα Τιμαλφή που μας είπε χθες ο μάρτυρας. Πήραν τις Φρυδερίκης, λέει, τις καρφίτσες της Βασίλισσας και τις φοράγανε και κυκλοφορούν τώρα στις δεξιότητες. Που είχαν μείνει στα Τιμαλφή του Ερυθρού Σταυρού. Δεν το ξέρανε αυτό. Έχετε δίκιο. Για κυρίες μιλάτε, μπορεί να κολακεύονταν τους τάσεις του κ. Μαρτίνης. Έχετε δίκιο. Να σας πω, εκείνος όμως που πήγε
Και ενώ έμαθε ότι η νοσηλεία του έκανε... Μην κουράζεστε, πρέπει να τα δώσει πίσω. Πρέπει να τα δώσει πίσω. Αν το ήξερε... Όχι, τώρα το έχει μάθει. Ας πούμε, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μην κουράζεστε, πρέπει να τα δώσει πίσω. Πρέπει να τα δώσει πίσω. Όμως, εάν δεν τα δώσει, λέω... Πρέπει να τα δώσει. Σας ερωτώ ένα λεπτό. Εάν δεν τα δώσει, είναι λινάτσας. Και δεν τα δίνει. Δεν έχει, ρε παιδί μου, τίποτα, καμία τσίπα. Ο Καραμαλής ο Κώστας πήγε και έδωσε 62.000 ευρώ για τη μάνα του, την κυρία Αλή, την αείμνηστη Αλίκη. Γιατί λέει, δεν θέλω, ρε, για μένα να λέτε αυτά. Αλλά οι άλλοι και στο ίδιο κόμμα το δικό του κάνουν ότι δεν ακούνε. Δεν πάνε, ρε, σε λέει, αν τα πούνε 4-5 φορές και πάνε οικογενειακό στο τσάπα. Η ερώτηση είναι η εξής. Όσοι λοιπόν δεν πάνε, είναι δωρεολήπτες? Είναι. Είναι ηθική αυτουργή στο Μαρτίνι? Είναι. Είναι. Να γιάσει το στόμα σου. Πολύ καλά. Ακούσατε, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν λέω αν παίρνατε πολλά χρήματα, γιατί τότε πρέπει να θυμηθούμε όλοι πώς ήσαν οι μισθοί. Όλων των βουλευτών, των δικαστών. Όμως θα σας πω το εξής. Με 6.500 το μήνα δεν μπορεί να είναι κάποιος φάντασμα. Εσείς μου είπατε είσαστε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ ή τέλος πάντων όσες ώρες έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν και θέλω να σας ρωτήσω. Να σας κάνω μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Ακούσατε την εισήγησή μου για το... Απλά να βεβαιωθώ... Άκουσα, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή το είπα με εκτίμηση, είδα τα τιμολόγια ότι τα έχετε κόψει, κύριε Μάρτυρα. Δηλαδή είπατε πως έχετε πάρει, αλλά έχετε κόψει τα τιμολόγια, κύριε Μάρτυρα. Ξέρω πως έχω κόψει. Ένα λεπτό. Εγώ είδατε δεν θα το έλεγα, αλλά μαζί με του Λαλαούνι χτες ήρθαν και τα δικά σας τιμολόγια. Δεν είδατε, τα χαρίσατε? Όχι. Α, μπράβο, δεν είπατε καθόλου. Εγώ αυτά τα κάνω δώρο τώρα γιατί το κράτος χρεοκόπησε. Ούτε εγώ είπα να τα κάνετε δώρο. Τα έκανα. Τα κάνατε δώρο? Είπα ότι για 18 μήνες πήρα 42.000, αυτό είπα. Ναι, ένα λεπτό. Ήρθαν τιμολόγια. Έχετε παραιτηθεί δηλαδή, δεν θα παραιτηθείτε άλλα. Προφανώς. Εντάξει. Όχι. Και στα πρακτικά διοικητικού συμβουλίου. Καλά κάνετε και το λέτε και... γιατί δεν το κατάλαβα και κάνετε γι' αυτό, καλά. Γι' αυτό ήθελα να το επισημάνω. Και σας τιμά. Και σας τιμά, ειλικρινά το λέω. Συγγνώμη, και διάβασα και πρακτικά διοικητικού συμβουλίου που είχα μια ψυμαχία. Ωραία, είδα τα τιμολόγια και νόμιζα ότι απλά σας χρωστάνε. Και κάποια στιγμή, τώρα που θα το βγάλει η τράπεζα δηλαδή. Και θα δούμε πόσο θα πάρει. Μπορεί αυτό να πηγαίνετε να τα πείτε κι εσείς και εμένα μου χρωστάτε. Έχει κλείσει αυτό. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι εκείνον τον καιρό φώναζαν. Θέλετε να σας διαβάσω ακριβώς τι έλεγαν οι εργαζόμενοι για τη ρεμούλα που γινόταν εκεί πέρα σε όλα τα επίπεδα, στα φάρμακ. Και ο Λιαρόπουλος. Έχω εδώ, μην μου πείτε ότι δεν τα διαβάσατε, γιατί τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, κακώς περνάτε το μισθό. Τα έχω διαβάσει όλα. Τα έχετε διαβάσει. Τα έχετε διαβάσει. Αντιπρόεδρος, δικηγόρος. Πήγατε ποτέ στο Λοβέρδο? Αν του πείτε, κοίτα Αντρέα, εγώ φυλακή δεν θα πάω. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Εκεί πέρα γίνεται αυτό, τα λέει και ο Λιαρδόπουλος και ο Λικιαρδόπουλος, τα λένε οι εργαζόμενοι, γίνεται της Πόπης. Πήγατε ποτέ? Ναι. Θέλετε να σας πω ακριβώς τι έκανα? Βλέπετε, δεν σας διακόπτω, γιατί και εγώ θα έκανα αυτό που λέτε και είμαι σίγουρος ότι θα πήγατε. Και δεν πήγα από την αρχή, γιατί η φυσική ερώτηση του κύριου Υπουργού, ποια θα ήταν, εσύ τι έκανες γι' αυτό? Μπράβο. Και πήγα λοιπόν και του το είπα. Και μου λέει, τι έκανες γι' αυτό? Του είπα αυτά που είπα και σε εσάς πριν. Έκανα πρώτα αυτό το διοικητικό συμβούλιο, μετά έκανα το άλλο, μετά μίλησα στους εργαζόμενους. Και αν θέλετε, αν μπορώ, γιατί ερωτήθηκα και πριν αν αυτά που κάνατε είχαν κάποια επιτυχία. Και είπα εκ του αποτελέσματος όχι, αλλά προσπάθησα πάρα πολύ και δημιούργησα και μια αναστάτωση, γιατί όλα αυτά που λέτε ότι λέγανε οι εργαζόμενοι δεν ακουγόντουσαν πριν το 2010. Άρα νομίζω ότι συνέβαλα σε αυτή την αναμπουμπούλα. Και όταν μου είπε τι έκανες και του είπα τι έκανα, και όταν μου είπε τι έγινε και του είπα τι έγινε, αφού προσπαθήσαμε να δώσουμε και τη λύση της σύμπραξης των τριών νοσοκομείων, αυτός και τα άλλα πολλά, και τα ποινικά, και τα ιδιώξεις και οι προφυλακισμοί και όλα αυτά οδήγησαν στην τελευταία πράξη, που ήταν η απόσυρση του Υπουργείου. Γιατί δεν έχει νόημα να είμαστε ένα ίδρυμα στο οποίο είμαστε διακοσμητικοί. Πέραν της χρηματοδότησης που έπρεπε να επιβλέπουμε, αλλά ποτέ δεν μπήκε. Άρα... Να σας πω. Ξέρατε ότι και εδώ στη Βουλή, γιατί είπατε δεν συνέβαιναν, ότι εδώ στη Βουλή από την ώρα που άρχισε η βιομηχανία με τα κληροδοτήματα, μέχρι που ήρθε η ώρα της αντιπαροχής, όλων αυτών εκεί, όλη αυτή η ιστορία. Ξέρετε ότι εδώ στη Βουλή, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, πολλοί βουλευτές, ένας εκ των οποίων και εγώ, αρκετοί αν όχι πολλοί, ξέρω. Το ξέρετε.
Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορέσετε να πείτε «δεν τα ξέρα». Ό,τι ξέρω, το ξέρω. Τα ξέρατε. Εγώ τώρα δεν θα πάω στην ατομική σας ευθύνη ότι μπορούσε να ήταν η πίεση, ακόμα και η προσφυγή στη δικαιοσύνη, το είπε άλλος. Γιατί εγώ νομίζω ότι πράξατε εκείνο που έπρεπε στην πολιτική σας αναφορά. Γιατί και εμείς εδώ είμαστε ένα πολιτικό όργανο. Και είχατε πολιτική αναφορά τον Υπουργό. Και εμείς αυτόν θα ρωτήσουμε μεθαύριο. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτά που λέτε δεν τα είπα μόνο στον Υπουργό. Εντάξει, προφανώς ήμουν λίγο πιο προσεκτικός γιατί δεν μπορούσα να διακινδυνεύσω συκοφαντικές δυσφημίσεις και άλλα πράγματα. Τα είπα όμως, τα περιέγραψα και σε Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία είχα κληθεί και τι είχα πει. Και πείτε ότι κάνω λάθος, αλλά εγώ έτσι το βλέπα. Ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, το Ρίκος Ντινάν. Εδώ δεν θα μας βοηθήσει ούτε ο Βιεννόπουλος, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Αποστολόπουλος. Μόνοι μας πρέπει να βοηθηθούμε. Δηλαδή, μόνοι μας, ποιοι είμαστε, μόνοι μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ρίκος. Αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και εργαζόμενοι. Αυτό είναι το Ρίκος Ντινάν. Γιατί το Υπουργείο χρήματα δεν είχε εκείνη την περίοδο, γιατί ο Βιεννόπουλος ήταν επιχειρηματίας, γιατί ο Αποστολόπουλος ήταν επιχειρηματίας και κοιτάζαν το συμφέρον τους. Προφανώς. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, εμείς οι ίδιοι, και αυτά τα έχω καταγράψει, είναι καταγεγραμμένα σε πρακτικά Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρέπει από μόνοι μας, δεν θα μας βοηθήσει κανείς. Εμείς πρέπει. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι, γιατί, για τον κύριο Λοβέρδο, οι εργαζόμενοι, πέραν τις άπειρες ευχαριστίες του κύριου Μαρτίνου, δεν ξέρω αν ήταν ειλικρινής, αλλά υπάρχουν καταγεγραμμένες. Οι εργαζόμενοι βγάζανε ανακοίνωση, ο Υπουργός ήταν πολιτικός προϊστάμενος. Πολιτικός. Τι λόγο έχει ο Υπουργός να λέει κάντε περικοπές, κάντε. Κανένας πολιτικός δεν λέει τέτοια πράγματα. Ήρθε ο Λοβέρδος, ο κύριος Λοβέρδος, ήρθε στο Διοικητικό Συμβούλιο και είπε αυτά. Κάντε, δώστε το management, κάντε περικοπές, κόψτε περικά. Όποιος δεν δουλεύει, βγάλτε τον. Εργαζόμενοι, ανακοίνωση. Προς τη διοίκηση, σε εμάς, όλα τα μέλη. Τι άλλο περίμεναν τον Υπουργό. Τι άλλο περιμένετε να δρομολογήσετε το αύριο. Το πράσινο φως δόθηκε. Ίσως το μοναδικό που δόθηκε από υπουργό τις δύσκολες μέρες που ζει η Ελλάδα. Εσείς πάλι αδρανείτε όμως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προς εμάς. Η διοίκηση του νοσοκομείου. Εμείς έπρεπε να κάνουμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Ωραία. Κύριε Νικολόπουλε, επισημαίνω ότι έχω ανανεώσει τον χρόνο τρεις φορές. Είναι τελευταία φορά. Συμφωνείτε να είναι τελευταία φορά τη ανανέωση. Θα προσπαθήσω. Βλέπετε όμως ότι.